και καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, κύριε Βαλινάκη, όλα καλά? Καλά, ευχαριστώ. Ένα λεπτό, δεν σας ακούω. Τώρα φαντάζομαι θα με ακούτε καλύτερα. Ναι. Με ακούτε? Ναι, ναι, τώρα σας ακούω καλά. Ναι. Τώρα, τι περιμένατε από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν? Και τι τελικά έχουμε πάρει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά που υπόθηκαν δημόσια δεν έχουν σχέση με αυτά που συζητήθηκαν κατηδίαν. Αυτά που συζητήθηκαν κατηδίαν είναι πολύ κοντά σε αυτά που διαβάζουμε όσοι τη διαβάσαμε την συνέντευξη του Ερντογάν στην Καθημερινή. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι τα μηνύματα της Τουρκίας προς την Ελλάδα δεν είναι και πολύ ευχάριστα, όσο κομψά και αν έχουν διατυπωθεί μέσα από τις στήλες της συνέντευξης αυτής. Δηλαδή πρώτα-πρώτα ήρεμα νερά λέει η Τουρκία, όσο σέβεστε τις ευαισθησίες μας. Δηλαδή έχουν ημερομηνία λήξης. Μην τυχόν και νομίσετε ότι θα περνάτε δηλαδή ήσυχα καλοκαίρια χωρίς να ενδώσετε σε αυτά που εμείς ζητάμε από εσάς. Πακέτο όλα τα ζητήματα. Η Ελλάδα λέει μόνο οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ. Η Τουρκία λέει όλα τα θέματα στα οποία βάζει μέσα, το λέει και αυτό ΟΜΑ, και την κυριαρχία ελληνικών νησιών. Και αυτά λέει να τα συζητήσουμε. Και αν θέλετε τα πάμε και όλα μαζί στη Χάγη, να ζητήσουμε δηλαδή από τους διεθνείς δικαστές να αποφανθούν αν τα ελληνικά νησιά ανήκουν πράγματι στην Ελλάδα. Και αν θέλετε επίσης τα συζητάμε και κατηδίαν ως διαπραγμάτευση διμερή ανάμεσα στις δύο χώρες. Τώρα, κύριε Βαλινάκη, για το Κυπριακό δεν έγινε απολύτως τίποτα. Εσείς έχετε εισπράξει κάτι για το Κυπριακό καινούριο, δεν μας είπαν τίποτα. Ναι, αυτά που υπόθηκαν δημόσια δεν λένε τίποτα. Είναι τα γνωστά που λέγονται με πολύ προσοχή ώστε να μην θίξει η μία πλευρά τις κόκκινες γραμμές της άλλης. Όμως, εγώ καταλαβαίνω ότι το μήνυμα της Τουρκίας είναι σαφές μέσα και από την συνέντευξη στην Καθημερινή. Ότι... Αφήστε την Κύπρο σε εμάς. Έτσι, αφήστε την Κύπρο σε εμάς. Μην ανακατεύεστε στο Κυπριακό εσείς ως Ελλάδα. Εμείς με την Νότια Κύπρο θα τα βρούμε. Με την ελληνική διοίκηση της Νότιας Κύπρου. Και τα κατεχόμενα εννοείται το ψευδοκράτος με την ελληνική διοίκηση Νοτιού Τώρα Κύπρου. Ο Ερντογάν θα κάνει παρέμβαση προς τον Ερντογάν για να δεχτεί τριμερή, πενταμερή, προς τον Τατάρ για να δεχτεί οποιαδήποτε αλλαγή στη στάση του και να πάει παρακάτω το Κυπριακό. Κύριε Βαλινάκη, τι εκτιμάτε? Νομίζω ότι και το λέει μέσα στην Καθημερινή, ο στόχος τους είναι η διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Εκεί λοιπόν κάποια φόρμουλα που επεξεργάζονται διάφοροι στο παρασκήνιο προσπαθούν να βάλουν και το ψευδοκράτος μέσα, έτσι ώστε η απόσταση ανάμεσα στην αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία και το ψευδοκράτος να εκμηδενιστεί και εκεί επάνω η Τουρκία ως πρωταγωνίστρια να μπορέσει να παίξει παιχνίδι, σου δίνω εδώ, δώσε μου εκεί, στην ουσία να τα πάρει όλα δηλαδή με ευρωπαϊκή ή διεθνή σφραγίδα. Αυτή την πρόταση την υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία την δέχτηκαν στα συμβούλια κορυφής, στα συμπεράσματα των συνόδων κορυφής του Οκτωβρίου 2020. Στη συνέχεια κατάλαβαν ότι δεν ήταν και πολύ καλή αυτή η πρόταση και αποσύρθηκε η πρόταση, όμως θα ξαναέρθει, ετοιμάζεται η αντεπίθεση αυτή τη μεριά της Τουρκίας μέσω αυτής της διάσκεψης στην οποία θα είναι ο κυρίαρχος παράγων, θα κόψει και θα ράψει τις οριοθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, όπως εκείνη θέλει. Αναμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαλινάκη, για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.